Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε έναν άνθρωπο. Είστε εν αναμονή τώρα, σε λίγο. Μετά από αυτή μας την κουβέντα θα σας δώσουμε προσκλήσεις για κάτι που νομίζω θα χαρείτε να το γιορτάσουμε μαζί. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε έναν άνθρωπο που είχε, όπως σας έλεγα και πριν, όχι μια καλή, είχε μια αξιοπρεπέστατη. Είχε παραπάνω από το καλή πορεία στην πολιτική, σε μια πολιτική που απαξιώθηκε ειδικά τα πολλά χρόνια της κρίσης. Είχε τριγμούς πριν από αυτά, αλλά ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι καταφέρνουν και μετά από μια πορεία 26 ετών ενεργούς δράσης στην πολιτική να βγαίνουν αλόβητοι, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Κύριε Υπουργέ, καλωσορίζουμε τον κύριο Σπύρο Ταλιαδούρο. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να έρθω εδώ να μιλήσουμε. Κύριε Υπουργέ, χθες υλοποιήσατε μια απόφαση που φαντάζομαι ήταν επώδυνη όταν τη λαμβάνατε. Έτσι, δεν θέλω να πάμε στην χθεσινή μέρα, αλλά πόσο καιρό πριν πρέπει να πάμε για να δούμε την... Πότε αρχίζει να κυοφορείται η σκέψη του αφήνω την πολιτική. Έκανα τον κύκλο μου. Κοιτάξτε, αυτή τη σκέψη την είχα πάντα στο μυαλό μου, ότι στην πολιτική χρειάζεται ένας ορισμένος χρόνος, μια ορισμένη διάρκεια, προκειμένου ο πολιτικός να προσφέρει έργο στον τόπο του και στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο ανανέωσης παντού και πάντα, προκειμένου να έρχονται και νέα πρόσωπα. Το θέμα είναι ότι τα νέα πρόσωπα που θα επιλεγούν από τους πολίτες να είναι πρόσωπα ικανά, έντιμα και να έχουν διάθεση προσφοράς στο γενικό συμφέρον της πατρίδας μας. Εγώ λοιπόν είχα αυτή την άποψη από πάντα και θεώρησα όταν συμπλήρωσα το 2015 26 χρόνια ότι έπρεπε να οδηγηθώ προς την έξοδο της ενεργού πολιτικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να ασχολούμαι με τα κοινά, γιατί είναι μέσα μου και θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσω να συμμετέχω με κάποιο τρόπο, όχι με τον τρόπο του βουλευτού ή του υπουργού ή οτιδήποτε σχετικό, αλλά με του πολίτη ο οποίος εκφράζει τις θέσεις του, τις απόψεις του για τα κοινά πράγματα της πατρίδας μας, ώστε με έναν τρόπο να συμβάλλουμε στην έξοδο από την κρίση και στη θεμελίωση ενός οικονομικού μοντέλου που θα βοηθήσει τη νέα γενιά της πατρίδας μας. Μισό λεπτό. Εγώ καταλαβαίνω και γι' αυτό δεν σας διέκοψα. Καταλαβαίνω ότι κάποιος που έχει σώα στα σφρένας του ξέρει ότι δεν μπορεί να πεθάνει στην πολιτική. Προφανώς πρέπει να κλείσει ο κύκλος κάποια στιγμή. Ακόμη και ο Μητσοτάκης, ο μακροβιότερος κοινοβουλευτικός και εκείνος κάποια στιγμή σταμάτησε να είναι κοινοβουλευτικός. Εγώ λέω κάτι άλλο. Λέω ότι αυτό ζυγίστηκε πιο καλά πέρα από το 15 τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή απέκτησε αμετάκλητα χαρακτηριστικά. Ήταν μια οριστική απόφαση και πόσο επώδυνη ήταν. Κοιτάξτε να δείτε, η οριστική απόφαση ελήφθη τυπικά τώρα, αλλά σας είπα ότι υπήρχε από την αρχή. Ότι έπρεπε στα 20-25-30 χρόνια, έλεγα, να σταματήσω την ενασχόλησή μου με την ενεργό πολιτική υπό την έννοια του να θέτω υποψηφιότητα για να εκλέγομαι βουλευτής στον τόπο μου. Θεωρώ ότι πάντα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσω συμμετοχή στα κοινά πράγματα. Θα έπρεπε το όριο να έχει θεσμοθετηθεί ή ο καθένας να το ορίζει. Κοιτάξτε, είναι μια σκέψη αυτό, θεσμοθέτηση πόσο χρόνο κάποιος θα συμμετέχει και θα βάζει υποψηφιότητα, αλλά για μένα πέραν της θεσμοθέτησης πρωτίστως είναι μια προσωπική απόφαση κάθε βουλευτού, ότι όλα τα πράγματα έχουν το χρονικό τους ορίζοντα. Μάλιστα. Με ποιον το πρώτο συζητήσατε, με την σύζυγό σας, με την οικογένεια, ενώ με τους πολιτικούς σας φίλους?
Με την οικογένειά μου. Με την οικογένειά μου το συζήτησα και μετά και με φίλους το κουβέντιασα και είδα ότι υπήρχε σύμφωνη γνώμη ότι η γενική κατεύθυνση πρέπει να ακολουθηθεί. Και όπως σας είπα, η συμμετοχή μου, οι τοποθετήσεις μου στην πολιτική θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Μάλιστα. Άρα δεν θα σιωπήσετε αυτό. Και βεβαίως η στήριξή μου στην παράταξή μου, τη Νέα Δημοκρατία, στον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι η μόνη ελπίδα για την πατρίδα μας, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο, συγκροτημένο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να μπει η Ελλάδα σταδιακά σε μια άλλη φάση. Άρα πρέπει όλοι μας από κάθε θέση και πλευρά να στηρίξουμε αυτήν την σύγχρονη προσπάθεια που είναι και ρεαλιστική. Χθες λοιπόν στο πλευρό σας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν του τηλεφωνήσετε για να του πείτε ότι προγραμματίζετε αυτή την εκδήλωση και να τον προσκαλέσετε, ένιωσε έκπληξη ή τον είχατε με έναν τρόπο προετοιμάσει? Δεν του τηλεφώνησα. Πήγα στο γραφείο του και τον είδα προσωπικά. Μάλιστα. Και του εξέφρασα την άποψή μου. Έτσι, ούτως ώστε να μην υπάρχει θέμα ότι εγώ για κάποιους άλλους λόγους σταματάω. Οι λόγοι είναι ότι θεωρώ ότι ολοκλήρωσα χρονικά το έργο μου και την προσφορά μου και ότι θα συνεχίσω από άλλο σημείο αυτήν την προσπάθεια και τον πολιτικό αγώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε... Τώρα θέλω να σας το ρωτήσω. Ξέρω ότι δεν είναι ευγενικό αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να σας το ρωτήσω. Επειδή ένας πολιτικός με τη δική σας εμπειρία ξέρει να διαβάζει και να διαβάζει και τις παρουσίες, όχι μόνο τα λόγια. Χθες ήταν, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε και κάποιες φωτογραφίες, χθες ήταν στη συγκέντρωσή σας, πέρα από τους πολιτικούς σας φίλους, και οι άνθρωποι με τους οποίους δίνατε τον αγώνα, εγώ θα το πω έτσι κόμψα, από το ίδιο ψηφοδέλτιο. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι σε αυτές τις μάχες υπάρχουν και διαγωνισμοί, υπάρχουν και ίντριγκες, έχει παρασκήνιο αυτή η διαδικασία. Ήταν εκεί για να σας τιμήσουν ή σκεφτήκατε ότι ο καθένας ή κάθε μια είναι εδώ για να πάρει το μεράδι του από τους δικούς μου ψηφοφόρους? Εγώ θεωρώ, εγώ τους προσεκάλεσα, τους ενημέρωσα ότι θα κάνω αυτή την εκδήλωση και θεωρώ ότι ήρθαν για να με τιμήσουν και να συμμετέχουν και αυτοί σε αυτή την εκδήλωση. Δεν θεωρώ, άλλωστε εγώ ποτέ μου δεν έκανα προσωπικούς πολέμους. Εγώ αγωνιζόμουν για τις ιδέες μου, για την παράταξή μου και για το καλό του τόπου πάνω και πρώτα απ' όλα. Δεν έκανα ποτέ αγώνα προσωπικό. Μάλιστα. Συνεπώς υπήρχε πάντα μια καλή σχέση με τους συναδέλφους βουλευτές και πολιτευτές του τόπου μας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από τη χθεσινή σας συγκέντρωση με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσιάρα. Ο κύριος Τσιάρας μίλησε. Εδώ βλέπουμε τον Φώτη Αλεξάκο, τον Γιώργο τον Κοτσό, ο Μιχαλάκης νομίζω, ο Τσιάκος, ο Αγοραστός πρέπει να είναι πιο εκεί. Πείτε μου λοιπόν, πάμε σε αυτή τη φωτογραφία που ήθελα να τη δούμε. Αυγενάκης, Κρέκας, Χαρακόπουλος νομίζω ήταν πιο εκεί. Κι άλλοι, πολύ, πολύ κοινό. Η κυρία Γιαννάκου. Λοιπόν, πάμε εδώ η Ζέτα η Μακρύ, η Σκόνδρα, ο Αναγνωστόπουλος δεν ήταν, έφυγε η φωτογραφία γρήγορα. Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Ωραία. Ναι, ο Γιώργος ναι, Αναγνωστόπουλος. Εδώ, Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Ναι, ναι. Κατάμεστη η αίθουσα του Κιερίου στην Καρδίτσα είναι η μεγαλύτερη. Πάμε στη Μαριέτα Γιαννάκου. Τι μνήμες έχετε από τη Μαριέτα Γιαννάκου? Έχω τις καλύτερες μνήμες. Δώσαμε μαζί έναν αγώνα, έχει αρχές, έχει αξίες, έχει αγωνιστικότητα, έχει πιστεύω, είναι ειλικρινής πολιτικός. Και δώσαμε τον αγώνα μαζί για μεταρρυθμίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και κυρίως στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης που είχα και εγώ την ευθύνη. Και κάναμε αλλαγές, ιδρύσαμε νέους θεσμούς και νομίζω ότι βοηθήσαμε πάρα πολύ τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και μόνο το γεγονός ότι μπήκε, θεσμοθετήθηκε μάλλον ο θεσμός της αξιολόγησης των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ με την εισαγωγή
της βελτίωσης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και μπήκε ένας ολόκληρος οργανισμός, η ΑΔΥΠ, η οποία ελέγχει και αξιολογεί τα ιδρύματα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ιδρύθηκε ο ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος έβαλε ένα φρένο σε όσα γινόντουσαν μέσω του ΔΙΚΑΤΣΑ και έγινε ένα πλήρες, σωστό και αντικειμενικό σύστημα. Κάναμε το νέο σύστημα για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπου τα ελληνικά πανεπιστήμια συνεργάζονται με πανεπιστήμια της Αλλοδαπής και κάνουν και ξενόφωνα τμήματα, αν θέλουν, και διχορηγούν μεταπτυχιακά διπλώματα. Ότι ιδρύσαμε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη είναι και αυτό σημαντικό και συνέβαλε πάρα πολύ η κυρία Γιαννάκου σε αυτόν τον αγώνα για τη βελτίωση της παιδείας, που θεωρούμε ότι είναι η βάση για την ανάπτυξη της πατρίδας μας. Τι σας αφήνει ως γεύση η πολιτική? Σας πίκρανε, σας γλύκανε? Βεβαίως μπορεί κάποιος να πει νωρίς ακόμη για απολογισμούς. Η πολιτική ήταν ένας ωραίος αγώνας που άφησε και χαρές και πίκρες. Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο αγώνας, που ήταν μια ανωδική πορεία προς τα πάνω, και έδινα αυτή τη μάχη κυρίως για να επιτελεστεί ένα έργο. Και είμαι και αισθάνομαι ευχάριστα, υπερήφανα που αποχωρώ από την ενεργό πολιτική και παραμένω στα πολιτικά δρόμενα με συνέστημα και συνέστηση ότι έκανα κάποιες αλλαγές και έβαλα ένα λιθαράκι για το καλό της πατρίδας μου. Τα ακαδημαϊκά σας καθήκοντα παραμένουν ενεργά ή τα έχετε αφήσει, κύριε Υπουργέ? Βεβαίως. Είμαι καθηγητής στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος και κάνω στο τμήμα λογιστικής, είμαι πρώτης βαθμίδος καθηγητής και κάνω μαθήματα νομικά, εμπορικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, δίκαιο αστικό, πτυχιακές εργασίες και είμαι σε επαφή με νέους ανθρώπους και αυτό μου δίνει έτσι μια χαρά η συνεργασία με αυτήν όλους τους συναδέλφους, καταλαβαίνω, και η προσφορά στα νέα παιδιά. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα πώς βλέπετε αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης για την συνένωση πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα σχέδιο σε γενικές γραμμές που είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Και εγώ είχα θεσπίσει νόμο όπου τα ΤΕΙ γινόντουσαν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ήθελα να υπάρχουν δύο τομείς στην ανώτατη εκπαίδευση, που είναι ο πανεπιστημιακός και ο τεχνολογικός τομέας. Και αυτή τη στιγμή σε μια συνένωση σε ένα πανεπιστήμιο ενιαίο μπορεί να επιτευχθεί ότι σε ένα πανεπιστημιακό χώρο έχουμε τμήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης και τμήματα τα οποία είναι καθαρά πανεπιστημιακής, δηλαδή ευρυτέρου γνωστικού αντικειμένου. Και μπορούν και κάποια τμήματα τα οποία είναι τεχνολογικού να συγχωνευτούν με τμήματα πανεπιστημιακού, όχι μόνο ιδρύματα αλλά και τμήματα. Θεωρώ ότι αυτό όμως θέλει μία μελέτη και μία εφαρμογή σωστή, ώστε να υπάρξει μία καθαρή ενοποίηση και να έχουμε τμήματα τα οποία να είναι γενικότερου γνωστικού αντικειμένου, τα οποία να είναι πανεπιστημιακά, ας το πούμε, και τμήματα τα οποία να έχουν ένα ανώτατο με γνωστικό αντικείμενο αλλά συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Παραδείγματος χάρη, να έχεις τμήμα οικονομικών σπουδών και τμήμα λογιστικής, τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων, που είναι να είναι ανώτατο και να έχει μία κατεύθυνση ανώτατη μεν, αλλά πιο στοχευμένη. Μάλιστα. Τώρα πάμε ξανά στην πολιτική. Ήρθε ξανά η στιγμή της Νέας Δημοκρατίας να βρεθεί στην εξουσία? Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί στην εξουσία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρωθυπουργός της χώρας και πιστεύω ότι θα αρχίσει μια άλλη πορεία για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά θέματα που είναι δομικά της οικονομίας, που χρειάζονται τολμηρές και γενναίες μεταρρυθμίσεις. Γιατί η βασική προϋπόθεση για να υπάρξει ανάπτυξη της οικονομίας είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Χωρίς επενδύσεις, το έχουν πει για παράδειγμα αυτό και ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, ότι χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχει ανάπτυξη.
Λοιπόν, για να βγεις και από μνημόνια χρειάζεται να βελτιώσεις το μοντέλο σου το οικονομικό, το κρατικοδίαιτο μοντέλο, το μοντέλο που δεν έχει ελέγχους, δεν έχει συστήματα και δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, δεν προσελκύει επενδύσεις. Και όταν έχεις και μεγάλες πατάλες σε διάφορες κρατικές επιχειρήσεις, πάλι έχεις μείον στην οικονομία του κράτους. Χρειάζονται λοιπόν γενναίες μεταρρυθμίσεις, χρειάζονται τομές και χρειάζεται μια άλλη πορεία, πραγματικά φιλελεύθερη, με αίσθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής πολιτικής. Ευχαριστώ θερμά. Είστε επανειδήν αφού θα είστε ενεργός στην πολιτική, που σημαίνει σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι θα κάνετε τις παρεμβάσεις σας, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ εγώ. Βεβαίως θα συνεχίσω να τις κάνω και είμαι στη διάθεσή σας και είναι χαρά μου να έρχομαι και να συζητάμε και να αναλύουμε θέματα της επικαιρότητος, της οικονομίας και της πατρίδας μας. Είστε επανειδήν λοιπόν. Να είστε καλά.